Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε και σήμερα στην εκπομπή Προσωπικότητες. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που και απόψε φιλοξενούμε ένα άνθρωπο της παιδείας. Ένα άνθρωπο ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του σε πολλά πολλά πράγματα. Θα μας τα αναλύσει στη συνέχεια. Είναι χαρά μου γιατί εδώ στο στούντιο μαζί μου στο Capital είναι ο Δόκτωρ Στυλιανός Μαυρομούστακος. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στις Προσωπικότητες. Έχουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα να πούμε. Και είμαι σίγουρος ότι και οι τηλεθεατές μας θα βιώσουν μέσα από τη δική σας την εμπειρία πολλά πράγματα που έχουν σχέση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την παιδεία και τον πολιτισμό και πολλά πολλά άλλα. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ, Άγγελε, για την πρόσκληση και είναι η τιμή μου. Και ναι, εύχομαι και προσδοκώ να περάσουμε έναν ευχάριστο βράδυ μαζί και να πούμε πολλά και πολλά διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, να πάμε έτσι λίγο για να γνωρίσει και ο κόσμος, να πούμε ότι ο κύριος Μαυρομούστακος είναι Γενικός Διευθυντής του ΙΔΕΠ. Είναι το Ίδρυμα Πρόωθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Κύπρο, αλλά δεν άρχισε με αυτό. Είναι, όπως γράφει και στο τιτλάκι, είναι μια ζωή αφιερωμένη στην παιδεία και στους νέους και αυτό θα το εξηγήσουμε έτσι λίγο. Να πάμε όμως πίσω και να δούμε ο μικρός Στέλιος Μαυρομούστακος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανήσυχος, από παλιά ήθελε να ασχοληθεί με όλα αυτά ή προέκυψαν στην πορεία. Αρχίσουμε έτσι λίγο από το σχολείο. Αντιλαμβάνεσαι, Άγγελε, ότι όταν βιώνεις μια εισβολή και ένα ξεριζωμόν, κάποια πράγματα είναι απαραίτητα να τα σκέφτεσαι μέραν παραμέρα. Δεν μπορείς να ονειρεύεσαι να κάνεις μεγάλα όνειρα όταν αλλάζεις σχολεία, όταν αλλάζεις χωριά, μέχρι να κατασταλάξεις. Και πρέπει να πω ότι όταν πήγα στην Αμερική για σπουδές, απλά έκανα μία εγγραφή σε όποιον κλάδο με δέχτηκαν, απλά για να έχω την ευκαιρία να πάω στην Αμερική. Δηλαδή δεν είχα κατασταλάξει καν με τι θα ασχοληθώ πηγαίνοντας για σπουδές στην Αμερική και άλλαξα τρεις φορές μέχρι να ξεκινήσω τον τίτλο σπουδών μου. Μάλιστα. Άρα, εισαγωγικά, βιώσατε την εισβολή, την κατοχή και ήσασταν σε ποια πόλη? Κατάγομαι από το κατεχόμενο Πραστιό Μόρφου και 14 Αυγούστου φύγαμε με την άξινη δεύτερη φάση της εισβολής. Mm-hmm. Είχα μόλις τελειώσει το δημοτικό, οπότε πηγαίνοντας στη Γαλάτα που ήταν ο πρώτος νικητάρι και μετά Γαλάτα. Mm-hmm. Ξεκίνησα το γυμνάσιο στο γυμνάσιο Νευρίχου. Στο μέσο της χρονιάς μετακομίσαμε στην Κυπερούντα. Μεταγραφή στο Απαιτήτο Γυμνάσιο Αγρού. Τέλος της Δευτέρας Γυμνασίου, ξανά μετακόμιση στα Μαντριά της Πάφου, που ευτυχώς εκεί πέρα δεν υπήρξε άλλη μετακόμιση, και φίληση στο πρώτο γυμνάσιο τότε Πάφου, που το ονομάστηκε μετά σε πρώτο γυμνάσιο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Τρίτου και τώρα είναι Λύκειον Πάφου. Και μετά ο κύριος Μαυρομούστακος τι έκανε? Εντάξει, μετά τη στρατιωτική θητεία, όπως πολλοί νέοι της εποχής, οδεύαμε προς Αμερική, διότι υπήρχε ευκαιρία να εργαστείς και να σπουδάσεις. Αντιλαμβάνεσαι, πρόσφυγες, πολυμελείς οικογένειες, δύσκολο να χρηματοδοτηθούν οι σπουδές από την Κύπρο. Άρα έπρεπε να δουλεύετε και έπρεπε να δουλεύουμε και να σπουδάζουμε. Και εκεί πέρα, όταν ξεκίνησα, επέλεξα τον κλάδο της χημίας για σπουδές. Τον οποίο πρέπει να πω ότι από το γυμνάσιο μου άρεσε η χημεία. Είχα ιδιαίτερη αγάπη προς τη χημεία, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα ότι θα ήθελα να γίνω χημικός. Μέχρι που, όπως είπα, ξεκίνησα να φανταστείτε, γράφτηκα για οικονομικά. Άλλο πράγμα. Εντελώς διαφορετικό. Και κατέληξα να επιλέξω τη χημεία, φυσικά από την αρχή του, στην αξία των σπουδών.
Πήγατε μόνος στην Αμερική? Ήταν ο μεγαλύτερος μου αδερφός. Mm-hmm. Εντάξει, μετά ήρθε και ο επόμενος και επόμενος. Καταλήξαμε 5 αδέρφια στην Αμερική. 5 αδέρφια. Για σπουδές. Όμως ζήσατε και με διάρκεια των σπουδών, ζήσατε και μαζί με τη σύζυγό σας, όπως ναι, θυμάμαι. Ναι, μετά το ψυχείο ήρθα Κύπρον και εκεί πέρα είναι που πιάστηκα στην παγίδα. Ερωτεύτηκα και παντρεύτηκα τη σύζυγό μου. Οπότε μαζί πήγαμε στην Γιούτα για το διδακτορικό. Μάλιστα. Κυρία Χαρούλα Μαυρομούστα. Χαρούλα Μαυρομούστα, κάπου τον Νικητάρη. Να την καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά? Γεια σας, κυρία Κοβίδη. Λοιπόν, συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σας. Είναι η έκπληξη, κύριε Στέγιο, εδώ. δεν θα μπορούσαμε να την αναφέρετε και να μην την έχουμε στο τηλέφωνο. Τον πιάσατε στα πράσα, κάτι έλεγε εδώ, δεν ξέρω, ακούγατε? Ναι, σας άκουγα, ναι. Λοιπόν. Ναι, τον έφερα στο Νικητάρη. Το φέρατε στο Νικητάρη, αλλά σας πήρε και στην Αμερική και ζήσατε εκεί. Ναι, μαζί ταξιδέψαμε στην Αμερική. Mm-hmm. Άρα, ναι. Να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα για τον άνθρωπο Στέγιο Μαυρομούστακο. Εμείς θα τον γνωρίζουμε και τον γνωρίζουμε μέσα από τις ιδιότητες του σε διάφορους οργανισμούς. Τώρα όμως είναι ο σύζυγος Στέγιος Μαυρομούστακος. Ναι, τώρα είναι ο σύζυγος. Βασικά, ο Στέλιος είναι ένας άνθρωπος ήρεμος, ψύχρεμος, προσγειωμένος. Είναι τολμηρός. Βασικά, και ό,τι εμπόδια συναντά στη ζωή του, τα μετατρέπει σε ευκαιρίες. Πάντοτε δουλεύει πάρα πολύ σκληρά. Είναι ο άνθρωπος της πρώτης γραμμής και ποτέ δεν κρύβεται στο παρασκήνιο. Του αρέσει να προσφέρει σε όλους. Είναι ένας μεγάλος θησαυρός για την οικογένεια και ειδικά στα παιδιά και στα εγγονάκια. Μάλιστα. Έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ όμορφη οικογένεια μαζί, 4 παιδιά και 3 εγγονάκια, τα οποία είναι η μεγάλη μας αγάπη. Μάλιστα. Okay. Αυτό είναι σημαντικό, ότι γνωρίζουμε και τον κύριο Μαυρομούστακο μέσα από τα μάτια τα δικά σας που τον ζείτε πόσα χρόνια τώρα? 33. 33. Μια ζωή ολόκληρη. Ακριβώς. Μια ζωή ολόκληρη. Κάτι άλλο που θέλετε να του πείτε τηλεοπτικά αυτή την φορά? Δεν το ήξερε, έτσι, είναι έκπληξη. Δεν το ήξερε, ναι. ήταν έχει μέρες που το κανονίζουμε για τον αυτό. Ίδιο. Ότι θα είμαι δίπλα του, όπου και αν ταξιδεύει, σε οτιδήποτε και αν κάνει, θα είμαστε όλη η οικογένεια κοντά του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Και καλή συνέχεια και σας ευχαριστούμε που βγήκατε στον αέρα για να μας πείτε έτσι τον διαφορετικό Στέγιο Μαυρομούστακο. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, την αναφέρατε, σωστά? Από τη στιγμή που την αναφέρατε έπρεπε να βγει στον ναι. αέρα. Είναι σημαντικό όμως και ο θεσμός της οικογένειας βοηθά όμως κάποιον άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί και από ό,τι λέει και η κυρία Χαρούλα, η σύζυγος, είσαστε πάντα στις επάλξεις και τα λοιπά και είσαστε δίπλα και στην οικογένεια. Αγαπητά Άγγελε, όταν κάνεις περίπου 20 ταξίδια το χρόνο και συμμετέχεις σε συνέδρια, σε επιτροπές λήψης αποφάσεων και όλα αυτά για την παιδεία. Mm-hmm. Θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια ναι. πόσα από αυτά τα ταξίδια. Ναι. Σίγουρα χρειάζεσαι στήριξη. Και κάποιος πρέπει να φροντίσει κάποια πράγματα. Και πρέπει να πω ότι η Χαρούλα στάθηκε επάξια, φρόντιζε τα παιδιά. Εγώ εκείνο που... Πόσα παιδιά έχετε? Τέσσερα. Παναγιώτα, η Παναγιώτα που είναι η μεγάλη mm-hmm. και ο μικρός ο Ανδρέας. Mm-hmm. Και διάμεσα έχουμε άλλα δύο κορίτσια, τη Μαρία και την Νίκη. Να καλησπερίσουμε την Παναγιώτα που είναι η μεγάλη κόρη εδώ να μας πει την καλησπέρα και να μας πει λίγα πράγματα για τον πατέρα της. Παναγιώτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλά. Είμαστε καλά. Εκπλήξεις απόψε, Άγγελε. Είναι εκπλήξεις οι οποίες
θέλουν να μιλήσουν αυτοί οι άνθρωποι για τον κύριο Στέλιο Μαυρομούστακα, για τον πατέρα. Έτσι, Παναγιώτα. Ναι. Πες μας λίγο, είναι ήρεμος όπως μας τον περιέγραψε η κυρία Χαρούλα, η μαμά? Ναι, έχει δίκιο. Είναι ήρεμος. Παρόλα τα ταξίδια, όπως λέει και ο Τες, έκανε αρκετά, ήταν πάντα δίπλα μας. Σε ό,τι χρειαζόμασταν. Σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, παρόλο τα ταξίδια, και πάλι ήταν δίπλα μας. Και μας δίδαξαν πάρα πολλά πράγματα. Μας έμαθαν να είμαστε ανεξάρτητοι, να στηριζόμαστε πρώτα στις δυνάμεις μας, να πιστεύουμε στον εαυτό μας και να έχουμε μια ενωμένη οικογένεια και με τα αδέρφια μας και κατόπιν με τους συζύγους μας. Με τα εγγονάκια πώς είναι, χαζομπιανικούς? Είναι η μεγάλη αγάπη των εγγονιών του. Μάλιστα. Και των τριών. Και των τριών, ακριβώς. Το αντιλαμβάνομαι. Ένας άνθρωπος ο οποίος, παρόλο που ασχολείται με τόσα πράγματα και ασχολήθηκε με τόσα πράγματα, είναι εκεί πιστός στην οικογένεια και στα παιδιά του και στη σύζυγό του. Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτα, για αυτή την παρέμβαση. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Επίσης. Και για μας είναι σημαντικό ο θεσμός της οικογένειας και η κυρία Χαρούλα και η Παναγιώτα ήταν με τα χαράς που δέχτηκαν να μιλήσουν για σας. Όμως ήρθε η ώρα να μιλήσετε κι εσείς, γιατί είναι σημαντικό. Όλα αυτά τα ταξίδια, γενικά είχαμε μείνει στον θεσμό της οικογένειας, είπαμε και αναφέραμε για την Αμερική. Ήρθατε στην Κύπρο όμως μετά, και τι γίνεται στην Κύπρο όταν επιστρέφει ο κ. Μαυρομούστακας? Πρώτα κάναμε ένα σταθμό στην Ελλάδα. Βρήκα δουλειά στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών σαν λέκτορας ερευνητής. Και δυστυχώς δεν προχωρούσαν τα πράγματα, οπότε είπαμε να έρθουμε στην Κύπρο προσωρινά μέχρι να βρω κάτι καλό πίσω στην Αμερική. Και ερχόμενοι πίσω, μιλώντας με τον καθηγητή σύμβουλο μου για το διδακτορική διατριβή που έκανα, μου είπε μέχρι το καλοκαίρι θα έχω κάτι. Οπότε πήγα προσωρινά σαν αντικαταστάτης μιας καθηγήτριας στο Αγγλική Σχολή Πασκάλ. Ήταν έγκυος η συνάδελφος και είχε μετά κάποιες επιπλοκές, οπότε θα είχαν όλη την ακαδημαϊκή χρονιά. Από σπόντα λοιπόν κατέληξα στο Πασκάλ και έμεινα εκεί πέρα 11 χρόνια. Και φτάσατε μέχρι το ανώτατο του διευθυντή. Ναι, έφτασα μέχρι τη θέση του διευθυντή και εκεί πέρα προσπάθησα πάντοτε να δίνω στα παιδιά όσα πιο πολλά μπορούσα. Φέρα ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ασχολείται για το περιβάλλον της NASA και κάναμε μια ομάδα παιδιών που έκανα μετρήσεις του ρήπου στην ατμόσφαιρα, πηγαίναμε, μετρούσαμε τους ρήπους σε διάφορα μέρη της Κύπρου, τα ατμοσφαιρικούς ρήπους. Είχαμε μετεωρολογικό σταθμό, μετρούσαμε βροχόπτωση, θερμοκρασία. Πράγματα ενδιαφέροντα για τα παιδιά. Πολύ ενδιαφέροντα, και πηγαίναμε και εκτός Λευκωσίας, οπουδήποτε υπήρχε τρεχούμενο νερό και υπήρχε βιομηχανία, για να δούμε πώς επηρεάζεται η βιομηχανία την ποιότητα του νερού στην περιοχή. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα πράγματα. Και μετά το Πασκάλ, όταν... Μετά στο Πασκάλ μου προτάθηκε από τον πρόεδρο του Inter College τότε, τον κύριο Μπερισκιάνη, να αναλάβω το τμήμα ανάπτυξης του... κατάρτισης και ανάπτυξης του Inter College. Μάλιστα, ναι. Και εκεί πέρα ήταν που ήρθα σε επαφή με την Ευρώπη, ήταν το 2003, και είπα το Κυπριακό δεν και να ανακαλύψω την ταχυνότητα. Κάποιοι άλλοι την ανακαλύψαν. Άρα εγώ πρέπει να δω πώς γίνεται και πώς την βελτιώνω. Ακριβώς. Και άρχισα να ψάχνω στην Ευρώπη. Λίγο πριν να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενταχθήκαμε το 2004, οπότε είπα να αξιοποιήσω ότι υπάρχει στην Ευρώπη για να μπορέσω να το μεταφέρω όχι αυτούσιον, αλλά τουλάχιστον παραδείγματα και πώς να αξιοποιηθούν στην κυπριακή πραγματικότητα.
Ήταν έτοιμη η Κύπρος να δεχτεί όλη αυτή τη γνώση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα αυτά, είτε τα κονδύλια, είτε τα προγράμματα κτλ. Και είναι έτοιμη ακόμη. Τότε που ενταχθήκαμε, δεν είμαστε, νομίζω, εντελώς έτοιμοι. Με την πάροδο του χρόνου όμως και με το δραστήριο και δαιμόνιο μυαλών που διακατέχει τους Κυπρίους, μπορούν αυτό, από ότι φτάσαμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Mm-hmm. Και γενικά στην εκπαίδευση θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα είμαστε και λίγο πρωτοπόροι. Μάλιστα. Αυτό που μας λείπει λίγο στην Κύπρο είναι η σύνδεση και να βάλουμε όλα τα κομμάτια του puzzle μαζί και θα μπορούσε και πιστεύω ακράδαντα ότι η Κύπρος μπορεί να γίνει έναν πρότυπο διεθνές εκπαιδευτικών κέντρων. Μάλιστα. Άρα όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία ασχολήσασταν όταν ήσασταν στο Intercollege. Ναι, στο Intercollege το 2007 με 2008 ανάλαβα διευθυντής του Intercollege, εκτελεστικός διευθυντής του Intercollege Λευκωσίας, διότι τότε δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το Intercollege τότε είχε μείνει με 2-3 προγράμματα, οπότε πρέπει να οραμαριστούμε ένα καινούριο Intercollege. Και μέσα από τις εμπειρίες μου με την Ευρώπη, θεώρησα ότι η Κύπρος υστερούσε στην τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Είχαμε ιδρύματα ενδιάμεσα του Λυκείου και του Πανεπιστημίου. Ήταν το Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, ήταν η Νοσηλευτική Σχολή, ήταν το Δασικό Κολέγιο, το οποίο έκλεισε. Το Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο, το οποίο λειτουργεί όμως. Λειτουργεί όμως ακόμη. Τα υπόλοιπα που ανάφερα έχουν κλείσει ή έχουν σωματωθεί στο. Ή μετεξελιχθεί, μπορούμε να πούμε. Ναι. Δεν μετεξελιχθεί, σωματώθηκαν σε κάποιο πανεπιστήμιο. Ακριβώς. Από τα δημόσια. Και εκεί πέρα ήταν που αναπτύξαμε διάφορους κλάδους, ακόμα και σε επίπεδο πτυχίου, όπως διοίκηση μαγειρικής. Μετά, σε κάποια φάση, ανάλαβα και τη Λάρνακα. Οπότε πηγαινορχόμουν Λευκωσία, Λάρνακα, Νικητάρη. Γενικά. Όμως ναι. Η αγάπη σας, και από ό,τι βλέπω και κάναμε και την κουβέντα πριν την συνέντευξη, είναι και η ναυτιλία. Δηλαδή, η ναυτιλία πώς μπήκε στη δική σας τη ζωή. Ξέρεις, Άγγελε, καμιά φορά είναι κάποια μικρά σημάδια, αναλαμπές, που μπορούν να δώσουν κάτι το επαναστατικό ή εντελώς mm-hmm. καινούριο. Ήτανε, θυμούμε, λίγο μετά τα Χριστούγεννα που είχα αναλάβει τη Λάρνακα και πηγαίνοντας προς το Intercollege Λάρνακας, ο δρόμος από τα Λιβάδια προς το κολέγιο είναι κάθετα με τη θάλασσα. Και απέναντι μου ακριβώς υπήρχε ένα πλοίο που εκφόρτωνε για κάποιες από τις εγκαταστάσεις εκεί πέρα, είτε φυσικό αέριο, είτε πετρέλαιο ή βενζίνη, δεν ξέρω. Και από πάνω περνούσε ένα αεροπλάνο που ετοιμαζόταν για προσγείωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Και φαντάσου τώρα να έχεις μπροστά σου αυτήν την εικόνα, ένα πλοίο και έναν αεροπλάνο από πάνω. Και λέω, τι είναι αυτόν που έχει η Λάρνακα, η Κύπρος γενικότερα, και λέω, θάλασσα και αέρας. Και εκεί πέρα γεννήθηκε η ιδέα. Έχουμε και αυτές τις μάσκες ναι, τώρα που... είναι ενοχλητικές δυστυχώς, ναι. Αλλά απαραίτητες. Και λέω, θα μπορούσαμε να κάνουμε προγράμματα για την ναυτιλία και την ναυσιπλοεία. Για την αεροπλοεία. Οπότε άρχισα να ψάχνω και εκεί πέρα ήρθα σε επαφή με έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος έχει δώσει πάρα πολλά για την ναυτιλιακή εκπαίδευση στην Κύπρο, το φίλο μου τον Ζαχαρίαν τον Σιόκουρον από την Λάρνακα. Τώρα είναι γενικός διευθυντής του ερευνητικού κέντρου που έκανε ο Δήμος Λάρνακας και άρχισε έναν κυνηγητό με όλους τους γενικούς διευθυντές, εκτελεστικούς διευθυντές των ναυτιλιακών εταιριών και καταφέραμε να τους πείσουμε ότι είναι καιρός να γίνει μια ναυτική ακαδημία στην Κύπρο. Η οποία να βγάζει καπετάνιους. Να βγάζει καπετάνιους, μηχανικούς και ηλεκτρομηχανολόγους mm-hmm. πλοίων.
Και πρέπει να πω, ήταν μια έτσι πολύ δύσκολη αποστολή. Απέτυχε πάρα πολύ τρέξιμο. Όμως είναι κλάδοι οι οποίοι είναι πρωτοποριακοί και υπάρχει μέχρι και σήμερα η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου. Ναι, είναι η Ναυτική Ακαδημία Κύπρου που δημιουργήθηκε. Ήταν η πρώτη, υπάρχουν και άλλες σήμερα. Και πρέπει να πω ότι ήταν επίτευγμα το γεγονός ότι η βιομηχανία που συνεισφέρει κοντά στο 8-9% του ΑΕΠ της Κύπρου. Είναι κρίμα δηλαδή το ότι δεν είχαμε δική μας ναυτική ακαδημία για να βοηθούμε τη βιομηχανία μας. Φυσικά, εντάξει, στην Ελλάδα είναι πιο ανοιχτή σε όλο αυτό και έχουν και μια πορεία αρκετών χρόνων στο θέμα της ναυτιλίας, των ναυτικών κτλ. Στην Κύπρο δεν είχε όμως μια προϊστορία, ίσως στα πιο παλιά χρόνια, όμως τώρα είναι αυτό το συγκεκριμένο που λέτε για την Ναυτική Ακαδημία Κύπρου, πολύ πρωτοποριακό. Έτσι. Ναι, ήταν πρωτοποριακό και παραλαμβάνω το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν ότι πείσαμε τη βιομηχανία ότι πρέπει να συνεργαστεί και οι ανταγωνιστές ήρθαν όλοι μαζί σε έναν διοικητικό συμβουλευτικό σώμα οι οποίοι βοήθησαν και καθοδήγησαν και υπάρχουν αυτά που υπάρχουν σήμερα τα ωφέλη για τους δόκιμους της Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου. Σίγουρα, σίγουρα. Όμως μετά την αποχώρηση από το Inter College και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την Ναυτική Ακαδημία, πήγατε στο ΙΔΕΠ. Κάτι το οποίο προϋποθέτει ακόμη περισσότερα ταξίδια, φαντάζομαι. Το Ίδρυμα Προώθησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Ίδρυμα Διαχείρισης. Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Σημαντικός ο ρόλος σας και εκεί. Απλά πριν πάμε, θα μου επιτρέψετε να πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Δόκτωρ Τυρανός Μαυρομούστακος έχει πολλά να μοιραστεί μαζί μας σε πολύ πολύ λίγο εδώ στις προσωπικότητες. Προσωπικότητες, δεύτερο μέρος, Δόκτωρ Τυλιανός Μαυρομούστακος, διευθυντής του ΙΔΕΠ. Είμαι εδώ και διακόψαμε έτσι για τις διαφημίσεις, αλλά θα επιστρέψουμε για να πούμε έτσι για αυτό το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τι ακριβώς κάνετε εσείς εκεί και πώς μπορεί να βοηθήσει τον τόπο και πώς βοηθά τον τόπο όλο αυτό. Και πάλι το είναι εκπαίδευση. Mm-hmm. Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων διαβίου μάθησης. Διαβίου μάθησης σημαίνει από την ημέρα που γεννιούμαστε μέχρι την ημέρα που κλείνουμε τα ματάκια μας για να συναντήσουμε τον Δημιουργό. Μάλιστα. Άρα ό,τι μαθαίνουμε σε όλη μας τη ζωή ουσιαστικά είναι η διαβίου μάθηση. Το Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων διαχειρίζεται τα χρήματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαβίου μάθηση και είναι κάτω από την ομπρέλα του πολύ γνωστού σε όλους σχεδόν, του Erasmus και Erasmus Plus τώρα. Μάλιστα. Το οποίο χρησιμοποιούν και οι φοιτητές και άλλοι επαγγελματίες κτλ. Τα χρηματοδότηση χωρίζεται, υπάρχουν αρκετές δράσεις κάτω από το Erasmus Plus. Κάποιες είναι αποκεντρωμένες και τις διαχειρίζονται εθνικές υπηρεσίες όπως η δική μας. Mm-hmm. Και κάποιες άλλες είναι τα διαχειρίζεται απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περίπου το 75-80% των χρημάτων είναι αποκεντρωμένο, δηλαδή απευθείας στις χώρες. Mm-hmm. Υπάρχουν οι τρεις κύριες δράσεις, είναι λέγονται βασική δράση 1, 2 και 3. Η 1 είναι η κινητικότητα και δεν είναι μόνο για τους φοιτητές, είναι κινητικότητα για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες της Ευρωπαϊκής της Ευρώπης. Γενικά όμως είμαστε έτοιμοι στο να αντλήσουμε, γιατί κυρίως στην αντίληψη του κόσμου το Erasmus είναι για τους φοιτητές, κυρίως. Είναι ενημερωμένοι οι πολίτες της Κύπρου κυρίως για ό,τι μπορούν να κάνουν και να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα από αυτά για να βελτιώσουν την εκπαίδευση τους και την παιδεία τους σε κάποια άλλη χώρα. Γενικά θα έλεγα ναι,
Διότι έχουμε ένα απορροφητικότητα σχεδόν 100%. Αυτό περίμενα να μου πείτε, γιατί είναι σημαντικό. Δίνονται όλα τα χρήματα, κατανέμονται σε ιδρύματα όλα τα χρήματα και μάλιστα ξεπερνούμε και το 100%. Mm-hmm. Ζητήσα από την Κυπριακή Δημοκρατία ένα ποσό και το δίνουμε και αυτόν. Mm-hmm. Και πλησιάζουμε σχεδόν να αξιοποιούνται όλα τα χρήματα που δίνονται. Αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε για κινητικότητες, κάποιος μπορεί απρόσμενα να μην μπορέσει να πάει και να μην αξιοποιηθούν κάποια χρήματα. Οπότε ένα πολύ μικρό ποσό, πολύ πολύ μικρό, μιλούμε για ένα 2%, μπορεί στο τέλος της χρονιάς να μην αξιοποιηθεί από τους οργανισμούς μας. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι για την κινητικότητα των φοιτητών, των ενηλίκων, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και με την νέα προγραμματική περίοδο και της σχολικής εκπαίδευσης. Άρα, όλα τα παιδιά, όλοι οι εκπαιδευτικοί, όλο το προσωπικό της τυπικής εκπαίδευσης, δηλαδή η σχολική, η επαγγελματική, η τεχνική, τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα μπορεί να αξιοποιήσει αυτά τα κονδύλια για να πάει κάπου στην Ευρώπη. Άρα βρίσκει η διαδικασία, απλά για να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές μας, η διαδικασία είναι απλή, επικοινωνεί κάποιος μαζί μαζί σας. Επικοινωνεί με το Ίδρυμα. Με το Ίδρυμα, δηλαδή ναι. Με κάποιο άλλο σχολείο ή κάποιο το άλλο πανεπιστήμιο. Του. Ναι. Το σχολείο του. Mm-hmm. Τα πανεπιστήμια έχουν γραφείο, μάλιστα. Το οποίο είναι η δουλειά του να βοηθούν τους φοιτητές. Μάλιστα. Οι τεχνικές σχολές έχουν εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την ευθύνη για να οργανώσουν τα προγράμματα αυτά για τους μαθητές τους. Μάλιστα. Στη σχολική εκπαίδευση. Άρα αυτοί επικοινωνούν μαζί σας, δεν πηγαίνει απευθείας ο κόσμος μαζί σας. Εμείς δεν έχουμε επαφή με απευθείας κόσμο σε ατομικό επίπεδο. Mm-hmm. Συνεργαζόμαστε με οργανισμούς και χρηματοδοτούμε οργανισμούς. Και η εμπειρία γενικά του Erasmus, γιατί είχαμε και τον περασμένο μήνα το Erasmus Plus, το φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται. Mm-hmm. Φέτος έγινε φυσικά διαδικτυακά λόγω και της πανδημίας και είδαμε πάρα πολλά ωραίους ομιλητές και πάρα πολύ ωραίες παρουσιάσεις καθ' όλη τη διάρκεια των μερών που ήταν, διαδικτυακά φυσικά, και ήταν νομίζω και ευκαιρία σε κάποιους να παρακολουθήσουν που δεν μπορούσαν διαζώσεις. Ορθών και να πούμε ότι θεωρείται ίσως το πιο πετυχημένο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν πάντοτε Erasmus Plus. Με το ονομάστηκε Erasmus Plus, πάμε με 7 ετίες. Το 2014, τώρα τελειώνει η 7 ετία του 2014-2020 και ξεκινούμε μετά την 7 ετία 2021-2027. Mm-hmm. Προηγουμένως... και όλα αυτά τα επωφελούνται, με συγχωρείτε, οι φοιτητές, κυρίως όμως, οι φοιτητές του Inter College ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επωφελήθηκαν σε αυτό. Οι φοιτητές του Inter College επωφελούνται, όλων των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων επωφελούνται. Τον κύριο Σολομού τον γνωρίζετε? Ο κύριος Σολομού, ναι. Εμίλιο Σολομού, να τον καλησπερίσουμε, να τον χαιρετήσουμε. Καλησπέρα σας, κύριο Σολομού. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στο φίλο των Στέλιων εκεί και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Και άλλη έκπληξη ο Άγγελος. Και άλλη έκπληξη σήμερα. Απλά έπρεπε να βρω έναν τρόπο να το συνδέσω με αυτό που έλεγε ο κύριος Μαυρομούστακος σχετικά με τα προγράμματα Erasmus. Σας ευχαριστώ πρώτον και κύριο για αυτή την παρέμβαση. Συνεργαστήκατε με τον κύριο Μαυρομούστακο εδώ αρκετά χρόνια ως πρόεδρος του Inter College και με άλλους τίτλους που είχατε και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας κτλ. Να μας πείτε έτσι λίγα πράγματα για τον άνθρωπο και τον συνεργάτη Στέγιο Μαυρομούστακο. Είναι χαρά μου να μου δίνετε η ευκαιρία να πω λίγα λόγια για τον φίλο των Στέλιων. Όντως, όπως έχεις αναφέρει, μας συνδέει εδώ, πρώτα άρχισε μια γνωριμία όταν ήρθε τότε στο Inter College. Εγώ ήμουν ήδη στο Inter College. Αυτή η γνωριμία αναπτύχθηκε σε μια φιλία και μια πολύ στενή συνεργασία που διήρχησε πάνω από 15 χρόνια. Τι θα πω για το Στέλιον,
των άνθρωπων, των συνεργάτη. Πρώτα απ' όλα να πω ότι είναι ένας ευχάριστος τύπος, παρέα μαζί του είναι πάντοτε ευχάριστη, είναι εργατικός, πάντοτε ήταν εργατικός, πολύ σημαντικό και πιστεύω μέσα από αυτόν είχε προσφέρει πάρα πολλά στο Inter College και τώρα πιστεύω με στη νέα του θέση είναι άνθρωπος δημιουργικός. Έχει ιδέες, ιδέες που θέλει να υλοποιήσει και επειδή είναι πολύ εργατικός φέρνει αποτελέσματα. Επίσης θα ήθελα να πω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα έτοιμος να συνεργαστεί και στους τομείς που μας αφορούν, όπως και σε πολλούς άλλους, η επιτυχία σε συνεργασίες πάντα φέρνει θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να και θα ήθελα να αναφερθώ στην περίοδο που δημιουργήθηκε το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ως αποτέλεσμα τα πλήστα προγράμματα, τα ακαδημαϊκά, πέρασαν στο Πανεπιστήμιο και βρέθηκε ξαφνικά το κολέγιο με λίγα προγράμματα και ο αγαπητός Στέλιος σαν διευθυντής, εκτελεστικός διευθυντής του κολεγίου να έχει την ευθύνη να το ξαναδιοργανώσει, να το ζωντανέψει. Και εκεί ήταν μια περίοδος που δουλέψαμε πολύ στενά μαζί. Εγώ τότε είχα αναλάβει και σαν πρόεδρος του κολεγίου και ήμουν και εκτελεστικός αντιπρόεδρος διοίκησης του Πανεπιστημίου. Μέσα από αυτή τη συνεργασία ήρθαμε πιο κοντά, γιατί υπήρχε πάρα πολλή δουλειά που έπρεπε να γίνει. Ήταν τότε οι αρχές και για νέους κανονισμούς που αφορούσαν τη λειτουργία των κολεγίων, οπότε έπρεπε να στηθούν δομές, να καταγραφούν διαδικασίες και ήταν πάντοτε πολύ ευχάριστη η συνεργασία μέσα σε ένα κλίμα φιλικό, με σκληρή δουλειά και του ιδίου που συνέχεια ανέφερνε και καινούργιες ιδέες στο τραπέζι, προχώρησε το κολέγιο και άρχισε την ανωδική πορεία. Μάλιστα. Είναι κάτι, είναι σημαντικό να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι με όραμα και αγάπη για αυτόν που κάνουν. Γι' αυτό και εμείς τον παρουσιάζουμε έτσι προς τον κόσμο και είναι χαρά μας που έτσι έχουμε αυτή την συνομιλία μαζί σας. Εδώ σας κάλεσε στο Νικητάρι καμιά φορά, έτσι καμιά σούβλα, γιατί είναι ειδικός από ό,τι ξέρω σε αυτά. Είναι ειδικός, το άκουσα. Δυστυχώς δεν μας ερώθηκε η ευκαιρία εκεί. Είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε για φαγητό, για κάποια διασκέδαση σε άλλους χώρους. Μάλιστα. Αλλά ίσως και η πίεση της δουλειάς και η δική μου και αυτού δεν μας έδωσε την ευκαιρία. Μάλιστα. Ο Στέλιος, κάτι που ήθελα να προσθέσω, είναι εκτός από ένα πολύ καλός επαγγελματίας, καλός άνθρωπος, είναι και πολύ καλός οικογενειάρχης. Είναι συνδεδεμένος με τα παιδιά του, όπως πιθανόν γνωρίζεις αγαπητέ Άγγελε, είναι και πολύ τεκνός. Ναι. Όμως με μεγάλη φροντίδα προσπαθούσε για ό,τι καλύτερο για τα παιδιά του και βλέπω, παρακολούθησα και την πρόοδο τους και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό, διότι αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο ο Στέλιος για να πετύχει κάποια πράγματα. Η ζωή του είναι στην εκπαίδευση, όπως τα ξέρεις, ξεκίνησε από τη μέση εκπαίδευση. Mm-hmm. Και είμαι σίγουρος τώρα και στη νέα του θέση έχει πολλά να προσφέρει. Θα φέρει έτσι πολλά, πολλά ωραία και πολύ ωραία πράγματα, γιατί είναι άνθρωπος ο οποίος δημιουργεί.
Θα σας ευχαριστήσω, κύριε Σολομού, πραγματικά για αυτή την παρέμβαση. Ήταν μια έκπληξη των δύο διοργανών να είμαι εδώ και αρκετές μέρες. Και με τα χαράς δέχτηκε ο κύριος Σολομού να μιλήσει λίγο για σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ και να ξαναδώσω τις ευχές μου στο Στέλιο να συνεχίσει δυναμικός όπως και ως τώρα στη νέα του θέση να προσφέρει στους νέους, να προσφέρει στην εκπαίδευση, στην παιδεία. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μάλιστα. Σίγουρα θα πρέπει να μιλήσει κάποιος από το περιβάλλον με το οποίο ήσασταν τόσα χρόνια από το 2000 μετά το Πασκάλ μέχρι και πρόσφατα. Λοιπόν, λέγαμε για το ΙΔΕΠ. Απλά προσπαθούσα να βρω έναν τρόπο να το συνδέσω, γιατί μου έλεγε και ο σκηνοθέτης στο αυτή ότι τον είχαμε στο Skype. Το ΙΔΕΠ, λοιπόν, είναι ένας χώρος όπου γίνονται όλα αυτά τα προγράμματα και όλα αυτά τα θέματα. Υπάρχει και μια συνεργασία η οποία έρχεται μαζί με τον Οργανισμό Νεολαία, σωστά? Ένα κομμάτι του Εράσμους το διαχειρίζεται ο Οργανισμός Νεολαίας. Είμαστε περίπου 70-30. Mm-hmm. Όλα τα προγράμματα που έχουν σχέση με την νεολαία είναι ευνόητο ότι πρέπει να τα διαχειριστεί ο Οργανισμός Νεολαίας. Mm-hmm. Εδώ να πούμε ότι πέραν των κινητικοτήτων, πάρα πολλά επενδύουμε και στη δημιουργία νέας καινοτομίας, μεταφορά καινοτομίας. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνουμε όσο πιο πράσινη γίνεται, που είναι και μια από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συμπερίληψη όλων των ομάδων, άτομα με ειδικές ανάγκες, μετανάστες από μακρισμένες περιοχές κτλ. Άρα η προσπάθεια μας είναι να δοθούν ίσες ευκαιρίες σε όλους και όλες, ανεξαρτήτως ηλικίας. Και πρέπει να πω, νιώθω ιδιαίτερα περήφανος. Εντάξει, δεν είμαι στο ΙΔΕΠ χρόνια, 7 μήνες είμαι τώρα. Αλλά πρέπει να πω ότι νιώθω ιδιαίτερα περήφανος που πραγματικά η προκάτοχός μου, η κυρία Αντρούλα Παπαναστασίου και η ομάδα της, που τώρα είναι η δική μου ομάδα, έχουν καταφέρει πάρα πολλά και έχουν επιτύχει να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Γενικά όμως η ενασχόληση με την νεολαία και γενικά με τα θέματα της είναι κάτι το οποίο σας αναζωογονεί και είναι κάτι το οποίο φέρνει έτσι και μια θετικότητα στη ζωή και νιώθω ότι, και εσείς το νιώθετε, ότι φαίνεται τη διαφορά στη ζωή των νέων ανθρώπων με όλα αυτά τα οποία ασχολείται και ο Οργανισμός Νεολαίας και φυσικά το ΙΔΕΠ. Αγαπητέ Άγγελε, όταν έχεις την πορεία που είχα στη ζωή, οι συνεχείς μετακινήσεις, αλλαγές σχολείων, φίλων κτλ. Μετά πάεις για σπουδές και αναγκάζεσαι να δουλέψεις σκληρά για να μπορέσεις να πετύχεις, αρχίζεις και σκέφτεσαι με λίγο διαφορετικό τρόπο. Και πάντοτε έλεγα πώς θα μπορούσα να βοηθήσω τα παιδιά για έναν καλύτερο αύριο. Επειδή θεωρώ ότι εμείς είμαστε στραβόξυλα. Δεν ισιώνουμε. Αυτό που είμαστε, είμαστε. Ο Οργανισμός Νεολαίας όμως και εσείς κάνετε μια εξαιρετική δουλειά και ο κύριος Μενέλος Μενελάου που είναι εκεί ο διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής, μας ακούει. Καλησπέρα σας, κύριε Μενελάου. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, εσείς? Είμαστε πολύ καλά. Έχουμε εδώ τον συνεργάτη σας, τον κύριο Μαυρομούστακο, που κάνετε πολλά πράγματα για την νεολαία μαζί και μπράβο σας. Και είναι πράγματα τα οποία και εμείς ως μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να τα προβάλλουμε και να φτάνουν στον τελικό αποδέχτη που είναι η νεολαία. Η συνεργασία με τον κύριο Μαυρομούστακο δεν είναι πολυετής, αλλά μερικούς μήνες, όμως συνεργάζεστε έτσι αρκετά στενά. Ναι, όπως το είπετε, με τον κύριο Μαυρομούστακο συνεργαζόμαστε νομίζω από τον περασμένο Απρίλιο.
ως οι δύο εθνικές υπηρεσίες για το πρόγραμμα Erasmus Plus. Οπότε ναι, δεν είναι πολλές οι ώρες πτήσης που έχουμε εκείνες. Όμως θυμάμαι χαρακτηριστικά την πρώτη φορά που τον είδα και του είπα ότι χαίρομαι διότι ψήλωσε το επίπεδο στο ΙΔΕΠ. Διότι πλέον μπορούν να μας κοιτάζουν στα μάτια στον οργανισμό του ευρεαστικού, αλλά φερόμενος φυσικά στο ύψος μας, που είμαστε περίπου το ίδιο. Και παρόλο το ότι γνωριζόμαστε έτσι λίγους μήνες, θα έλεγα, ήταν αρκετά έντονη. Λέω διαφόρων καταστάσεων, είτε λόγω του ότι τελειώνει μια προγραμματική περίοδος και ξεκινά μια καινούργια, είτε λόγω της πανδημίας που έπρεπε να διαχειριστούμε διάφορα θέματα. Οπότε ήταν αρκετά έντονη για να μπορώ νομίζω να διακρίνω κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανδρός που με κάνουν ευτυχή να συνεργάζομαι μαζί του. Σίγουρα είναι σημαντικό και ο Οργανισμός Νεολαίας και το ΙΔΕΠ να συνεχίσουν αυτή την πορεία πραγματικά και σας ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση. Ο Οργανισμός Νεολαίας και το ΙΔΕΠ είναι εδώ για να κάνουν ακόμη καλύτερα πράγματα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ και απλώς να πω στο φίλο το Στέλιο ότι είναι πραγματικά μεγάλη χαρά που είναι από τους πλέον στενούς συνεργάτες του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Να παραμείνει έτσι όπως είναι πάντα, γερός, δυνατός, απλός, προσιτός και θα κάνουμε ωραία πράγματα. Σίγουρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε εμείς εδώ τις εκπλήξεις. Δεν το περιμένατε νομίζω, είμαστε Όχι, στην τέταρτη. Και νομίζω η μάσκα δεν δικαιώνει και δε σε εκπλήξεις, διότι νομίζω οι θεατές σας δεν μπορούν να δουν τις εκφράσεις. Ναι. Εντάξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι μιλήσαμε τον τελευταίο εβδομάδες μαζί τους και είναι σημαντικό να μπορούν να μιλήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Είχατε αναφέρει κάποιον συμμαθητή σας, είναι ο δόκτωρ Χαράλαμπος Χρήστου. Κύριε Χρήστου, καλησπέρα σας, σας χαιρετώ. Σας ανάφερε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Δυστυχώς δεν έγινε εφικτό να συνδεθούμε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, όμως σας έχουμε τώρα. Καλησπέρα σας. Χαιρετώ, Άγγελε, και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και χαιρετώ πολύ τον φίλο Στέλιο. Τον οποίο ξέρετε πόσα χρόνια τώρα. Πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε συμμαθητές στην ίδια τάξη στο πρώτο γυμνάσιο Λύκειου Πάφου. Όταν ήρθε πρόσφυγα στην Πάφο και ήμασταν τυχεροί που τον είχαμε μαζί μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Και κάναμε και συνάδελφοι πολλά χρόνια στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στην Αμερική βέβαια ήμασταν σε διαφορετικές πολιτείες, δεν πολύ λίγες φορές βρεθήκαμε, αλλά είμαι τυχερός που τον έχουμε μαζί μας τώρα. Ο άνθρωπος Στέγιος στις προσωπικές του στιγμές πώς είναι? Ο Στέγιος είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Είμαι τυχερός που γνωρίζω τον Στέγιο για τόσα χρόνια. Και μπορώ να πω ότι τα πτυχία και τα διδακτορικά που έχει είναι άριστα, δεν τον χαρακτηρίζουν τόσο όσο η απλότητα, η τιμιότητα, η εργατικότητα και προπαντός η ανθρωπιά που έχει. Είναι από τους λίγους αληθινούς ανθρώπους που έχουν μείνει. Έτσι νομίζω εγώ. Μάλιστα. Και ως νεαρός και τον γνωρίζετε εδώ και αρκετά χρόνια. Ως νεαρός, πώς ήταν στο σχολείο? Ως νεαρός ήταν πάντοτε τόσο απλός, ταπεινός, καλός και όταν ήταν 15 και 16 και 17 χρονών. Δεν έχει αλλάξει. Γι' αυτό τον χαρακτηρίζει η απλότητα, η εργατικότητα πάρα πολύ. Και είχαμε τις καλές στιγμές στο γυμνάσιο με τις εκδρομές και ήταν ο πιο ψηλός της τάξης με διαφορά. Αυτό θα ρωτούσα. Ο πιο ψηλός ήταν... και είχε και μουστάκι τότε ή όχι? Ναι, μαυρομούστακος Τηλιανός. Μετά το απόκτησε πιο δυνατό. Απαγορευόταν. Απαγορευόταν στο σχολείο. Ναι, έπρεπε να πηγαίνουμε ξυρισμένοι. Ξυρισμένοι, μάλιστα. Μετά το είχε για πολλά χρόνια, πανεπιστημιακός και μετά.
Λοιπόν, κύριε Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρέχουμε και τρέχει και ο χρόνος μαζί μας. Σας ευχαριστούμε καλά, πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Και εύχομαι τα καλύτερα για το Στυλιανό. Πραγματικά είμαι τυχερός που τον γνωρίζω και περισσότερο τυχερός που τον έχω για φίλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, είναι η τελευταία έκπληξη, δεν έχει άλλη. Έτσι απλά για να το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, για μας το να μπορούμε να βγάλουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να μιλήσουμε τα χαράς για σας, ήταν και από εμάς μεγάλη χαρά. Ολοκληρώνοντας έτσι λίγο την κουβέντα μας, θα μου πείτε έτσι λίγα πράγματα για τα ταξίδια σας, για τις βραβεύσεις σας, για τους αγώνες που κάνετε για την επαγγελματική εκπαίδευση. Όταν, Άγγελε, ξεκίνησα την ευρωπαϊκή πορεία, από πολύ νωρίς συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να προσφέρω περισσότερα μέσω Ευρώπης παρά μέσω Κύπρου. Και έτσι εμπλάκηκα σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Από την επόμενη χρονιά που έγινα μέλος, εκλέγηκα αντιπρόεδρος και παρέμεινα αντιπρόεδρος για 12-13 χρόνια. Και αυτό μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αρκετές συναντήσεις με υψηλό βάθμα στελέχης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε επιτροπές καθορισμού πολιτικής κτλ. Μου δόθηκε η ευκαιρία να εκπροσωπήσω τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διάφορα κέντρα αποφάσεων για την εκπαίδευση, όπως το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, τις Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες για το ΒΕΤ, για την ποιότητα. Προσφώνησα 2 φορές την Σύνοδο των Υπουργών για την επαγγελματική εκπαίδευση. Έχω γνωρίσει, έχω κάνει φίλους σε όλη την Ευρώπη. Αλλά όλα αυτά είχα έναν και μόνο κίνητρο. Πώς θα μπορούσε η εκπαίδευση να βοηθήσει τα λιγότερο τυχερά παιδιά αυτού του κόσμου. Θυμάσαι, σου είπα πριν λίγο ότι εμείς είμαστε στραβόξυλα. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Και αν θέλω να κάνω το αύριο καλύτερο, πρέπει να δουλέψω με τα παιδιά. Όταν ήμουν στο Πασκάλ, μου ζήτησε κάποτε τότε ένα τηλεοπτικό σταθμό, με κάλεσε, δεν θυμάμαι τώρα, και έναν περιοδικό να πω για την περιβαλλοντική συνείδηση. Mm-hmm. Και είπα, επενδύστε στα παιδιά. Μην ψάχνετε να κάνουμε περιβαλλοντική συνείδηση στους ενήλικες. Δουλέψτε στα παιδιά. Σε 20 χρόνια η Κύπρος θα είναι η πιο περιβαλλοντική χώρα στον κόσμο, εάν δουλέψουμε με τους νέους της τότε εποχής. Μια ζωή αφιερωμένη στην παιδεία και στους νέους. Νομίζω μια εκπομπή δεν είναι αρκετή και θα υποσχεθώ ότι πολύ πολύ σύντομα θα επαναλάβουμε αυτή την κουβέντα, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Σας ευχαριστούμε, έχουμε υπερβεί και το χρόνο μας. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Εύχομαι κάθε επιτυχία και οι στόχοι έτσι δυνατοί και να γίνονται πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ, Άγγελε. Ευχαριστώ για τις εκπλήξεις. Ευχαριστώ όλους τους φίλους, τη σύζυγο και την θυγατέρα. Και θα ήθελα να κλείσω με μια παρένεση προς όλους. Βοηθήστε, αγαπήστε και στηρίξετε τα παιδιά. Σε αυτά ανοίγει το μέλλον. Εμείς τελειώσαμε. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Αν δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία, τότε ο πλανήτης έχει μια ευκαιρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αισιόδοξο το μήνυμα. Ευχαριστώ και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνετε μέχρι αυτή την ώρα στην εκπομπή Προσωπικότητες, εδώ στην τηλεόραση του Capital. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα, καλό βράδυ σε όλους.